Όσο το μακάβριο έργο των σωστικών συνεργείων στην Αλβανία συνεχίζεται, τόσο ο μακρύς κατάλογος των θυμάτων από τον φωνικό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ ανεβαίνει δραματικά. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 40 νεκρούς. Δεκάδες εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα χαλάσματα και οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί λιγοστεύουν με κάθε λεπτό που περνάει. Όπου κοιτάξει το μάτι, μόνο χαλάσματα και θρήνος. Άνθρωποι που περιμένουν μπροστά από τα συντρίμια να ακούσουν νεότερα για τους δικούς τους ανθρώπους. Με δάκρυα στα μάτια, η Υπουργός Άμυνας της Αλβανίας, Σόλτα Τσάτσκα, ενημέρωσε την κοινή γνώμη για τις ταυτότητες των θυμάτων. Ανάμεσα στους νεκρούς και η σύντροφος του γιου του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, Γκρεγκόρ, η 24χρονη Κρίστη Ρέτσι βρέθηκε στα ερείπια ενός εξαόρροφου κτηρίου που κατέρευσε στο Δειράχιο. Ο σεισμός της Τετάρτης ήταν τόσο ισχυρός που το έδαφος σε περιοχή κοντά στο Δειράχιο υψώθηκε κατά 8,4 εκατοστά, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Αυτό το 12χρονο αγόρι ευτυχώς κατάφερε να βγει ζωντανό από τα χαλάσματα του σπιτιού του. Περιγράφει την φρίκη που έζησε. The mirror of the Gekomba μας ενίσχυε τα μέντζο. Νοκμέταμε κουρός πώς πω. Κουρίσα πώς του τσιούς τζόβα δε είσα πώς τγούρβε. Είστε κατρούρ μπατανία εδε σουν τίλτια. Μπερτίτα σε μπερτίτα δε έρθαν τζίρον. Για άλλους, όπως για την οικογένεια Τσάρα από το Θουμάνι, η μοίρα επεφύλασε ένα τραγικό παιχνίδι. Një fa tragjik për familjen Tsara nga Mirdita me banim në Thuman ka rezultuar tërmeti 26 nëntorit. Në këtë pallat të rënuar banonin 9 pjesëtarët e dy familjeve të dy vëllezërve Tsara, një në katin e 5 ku ka mbetur vetëm dera hyrëse dhe familja tjetër në katin e parë, mbi të cilën kanë rënë të gjitha inertet e katër katëve të mësipërme. Ορισμένα μέλη της οικογένειας κατάφεραν να βγουν ζωντανά από τα συντρίμια. Πέντε παραμένουν θαμμένα κάτω από τα χαλάσματα. Πασάι, familja Tsara nuk kanë më asnjë informacion për 5 pjesëtarë të tjerë. Ο πρώην πρωθυπουργός του Κωσυφοπεδίου, Χασίμ Θάτσι, μιλά στα τηλεοπτικά συνεργεία την ώρα που χτυπά ένας μετασεισμός 5,3 Ρίχτερ. Συνολικά έχουν σημειωθεί πάνω από 300 μετασεισμοί. Μόνο στη διάρκεια της νύχτας έγιναν 3 άνω των 4 Ρίχτερ. Πάνω από 2.000 σεισμόπληκτοι κοιμούνται είτε σε σκηνές που έχει στήσει ο στρατός σε ανοιχτούς χώρους, είτε σε αυτοκίνητα. Αρνούνται να πάνε σε ξενοδοχεία, καθώς αυτά βρίσκονται κοντά στην παραλία, εκεί όπου είναι το επίκεντρο των σεισμών. Ένα από αυτά μάλιστα κατέρευσε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Και όλα αυτά ενώ σύμφωνα με καταγγελίες έχει ήδη αρχίσει το πιάτσικο σε ανθρωπιστική βοήθεια που έχει έρθει από ξένες χώρες για τους σεισμοπαθείς.